ρωτήσω τι ακριβώς ζήτησε από τον αρχηγό της αντιπολίτευσης η κυρία, η τρίτη στην ιεραρχία. Να της πει το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, εν ώψη της, αυτό που ακούγεται ότι θα υπάρξει στο μέλλον... Για την ανάπτυξη. Για την ανάπτυξη και τα λοιπά. Μ' αρέσει το θέμα της ανάπτυξης, θα ήθελα να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Από ό,τι διάβασα στο δημοσίευμα της Αυγής, ναι, για τις ιδιωτικοποιήσεις εξέφρασε την αντίθεσή του ο κύριος Τσίπρας και αναφέρθηκε μόνο σε συνεργασία του κράτους, των κυβερνητικών, των υπηρεσιών υπό τον έλεγχο, των κρατικών επιχειρήσεων με διάφορους άλλους. Θυμάμαι, μου επιτρέπεις να πω κάτι. Παρακαλώ. Θυμάμαι πολλά χρόνια πριν, όταν η τότε Datsun και Nissan μετά έψεχνε να βρει ένα τόπο, μια χώρα, να κάνει την ευρωπαϊκή της βάση, το εργοστάσιο παραγωγής αυτοκινήτων. Είχε έρθει τότε ο πρόεδρος της Datsun Nissan, θυμάμαι και το όνομά του, Χούμε λεγόταν. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τη λιτότητα των σαμουράι, ένας λιγομίλητος, σοβαρός άνθρωπος, ο Ιάπωνας, και τον είχα συναντήσει, θυμάμαι, πριν φύγει, μια ώρα πριν φύγει, σε ένα ξενοδοχείο της πλατείας Συντάγματος, για να πάρω μια συνέντευξη. Και τον ρώτησα, κύριε Πρόεδρε, τι έγινε με τις συζητήσεις σας με την ελληνική κυβέρνηση για τη δημιουργία της ευρωπαϊκής βάσης της Nissan. Και μου απάντησε ο άνθρωπος ότι, πάρα πολύ σοβαρά, ότι κοιτάξτε κύριε, το όνομά μου δεν το είπε, ζήτησαν από εμάς η ελληνική κυβέρνηση να έχει το 51% στην επένδυση την τεράστια που θα κάναμε. Και αυτά τα πράγματα δεν γίνονται σε κανένα μέρος του κόσμου. Εάν ο κύριος Τσίπρας έχει την ίδια άποψη, εάν δηλαδή θέλει να προκαλέσει να κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα με το ελληνικό δημόσιο, αυτό που είναι και αυτό που έχει δημιουργηθεί από τους έξι, για να μην πάμε πριν από τη μεταπολίτευση, από τους έξι που κυβέρνησαν τη χώρα το 1974 και μετά. Αν αυτό το μόρφωμα είναι κράτος και θέλει ο κύριος Τσίπρας να έχει το 51% στα δισεκατομμύρια ευρώ της όποιας Nissan, κάνει λάθος, κατά την άποψή μου. Τι έκανε λοιπόν τότε ο Κούμε, έφυγε, πήγε στην Αγγλία και πήγε στο Σάδερλαντ και έκανε την τεράστια μονάδα η οποία παράγει 420.000 αυτοκίνητα το χρόνο και εκεί εργάζονται, δεν ξέρω, 22.000 Άγγλοι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι ντεζαβού. Ωραία, έρχονται τα ίδια και τα ίδια. Ακριβώς.